Συνεχίζουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση. Θα αλλάξουμε βαθμό αυτοδιοίκησης και θα πάμε στην περιφέρεια Κρήτης. Να καλησπερίσω τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Μιχάλης Κλάδος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη Κρήτη Ζωή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Καλέργος Βουλγαράκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη και την παράταξη Η Κρήτη Μπροστά. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι η περιφέρεια έχει την δική της ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που λέμε αυτοδιοικητική συζήτηση, κύριε Κλάδο, και κατά πόσο η αυτοδιοίκηση λοιπόν μπορεί να βάλει το δικό της λιθαράκι στην αναπτυξιακή προοπτική. Υπάρχει στρατηγικός λοιπόν σχεδιασμός για την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης τα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει κινήσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια Κρήτης και θα έλεγα σε μία συνεργασία με κυβερνητικές επιλογές που είναι στην κατεύθυνση να ξεπεράσουμε την κρίση και τις συνέπειες από τον τρόπο που μας επέβαλαν να διαχειριστούμε αυτή την κρίση, από τις συνέπειες δηλαδή των μνημονιακών πολιτικών. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές για την διαχείριση του μέλλοντός μας, δεν είναι όλες οι ίδιες. Και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη σημασία στο τι πολιτικές θα επιλέξουμε, το πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση, το πώς θα διαχειριστούμε τα πράγματα στο νησί μας, το πώς θα φτιάξουμε το μέλλον μας. Και αυτό το πράγμα σε περιφερειακό επίπεδο έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι είναι ενταγμένο σε ένα γενικότερο επίπεδο που αφορά μέχρι και την Ευρώπη. Δηλαδή και στην Ευρώπη τούτη τη στιγμή συγκρούνται δύο πολιτικές. Είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική, αυτή που λέει ότι ο τρόπος που η αγορά θέλει είναι που θα λυθούν τα προβλήματα, που νομίζω ότι έχει ιτηθεί από τη δεκαετία που μας πέρασε, τη διαχείριση της κρίσης δηλαδή, που δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματα. Όπου τα προβλήματα φαίνεται να άρχισαν να λύνονται, είναι εκεί όπου οι κυβερνήσεις, όπως και στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να ξεπερνούν αυτόν τον τρόπο. Στην Ευρώπη έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο, το φαινόμενο της ανάπτυξης των αυταρχικών κυβερνήσεων, θα έλεγα ακροδεξιών κυβερνήσεων. Αυτά φαίνεται να πηγαίνουν αγκαλιά, νεοφιλελευθερισμός και αυταρχισμός, ακροδεξιές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα, και στην Ευρώπη και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια. Πρέπει αυτά τα πράγματα να τα έχουμε απέναντί μας και να επιλέξουμε τις πολιτικές που έχουν μέτρο τον άνθρωπο, που έχουν μέτρο την προστασία του περιβάλλοντος, που έχουν μέτρο την προστασία της εργασίας και την αξιοπρέπεια της εργασίας για να ξεπεράσουμε την κρίση. Θα πάμε και υπάρχουν πολιτικές που έχουν αρχηθεί και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία με τον υποψήφιο περιφερειάρχη τώρα και αυριανό περιφερειάρχη, κατά τη γνώμη μου, Σταύρο Αρναουτάκη, ώστε να φέρουμε την Κρήτη να την κάνουμε ένα καλύτερο τρόπο, θα έλεγα τον ιδανικό τρόπο για να ζούμε και να δημιουργούμε και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Θα έρθουμε και σε άλλα ζητήματα, όμως θέλω και ένα σχόλιο και από τον κύριο Βουλγαράκη αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κρήτης, κύριε Βουλγαράκη, και ποια είναι αυτά που θα πρέπει, αν θέλετε, να προτάξουμε ή και να διορθώσουμε ενδεχομένως σε κάποιους τομείς για να διαχειριστούμε μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις που έχουμε μπροστά, όπως είναι τα μεγάλα έργα της Κρήτης. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κλάδος εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ στην παράταξη του κυρίου Αρναουτάκη. Κάτι που κρύβεται και βέβαια δεν είναι ο κατάλληλος για να απαντήσει για το τι έργο έχει κάνει μέχρι τώρα ο Αρναουτάκης και τα λοιπά. Όμως, επειδή ελέγχθησαν ορισμένα πράγματα σχετικά με την Ευρώπη, πρέπει να θυμίσω εδώ ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει σειρά 250 από τις 263 περιφέρειες της Ευρώπης και είναι δέκατη από τις 13 περιφέρειες στην απορριφωτικότητα κονδυλίων. Αυτό νομίζω ότι κάτι λέει. Η παρούσα περιφερειακή αρχή είναι άριστη στις δημόσιες σχέσεις, όμως για την Κρήτη δεν έχει κάνει έργο. Και αυτό είναι γενικώς παραδεκτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το μέλλον, θεωρώ ότι η παρούσα δημοτική αρχή πρέπει να φύγει, να ανανεωθεί το στελεχειακό δυναμικό της περιφέρειας Κρήτης, ούτως ώστε με νέες και φρέσκες ιδέες να πάμε λίγο παρακάτω. Διότι εάν μετά από 10 χρόνια λέμε ότι θα φτιάξουμε, τότε λυπάμαι πάρα πολύ,
αλλά νομίζω ότι τα 10 χρόνια φτάνουν και περισσεύαν για να δείξουν οι μέχρι σήμερα διοικούνται στην περιφέρεια να δείξουν το έργο τους. Θεωρώ ότι ο κ. Αρναούτες είναι άριστος στη δημοσία, σας επαναλαμβάνω. Είναι φίλος μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα προσωπικό προς Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα έφτασε νομίζω η ώρα να εφαρμοστούν άλλες πολιτικές που θα διεκδικήσουν και θα απαιτήσουν, θα σπάσουν αυγά για την Κρήτη. Που μέχρι τώρα αυτό δεν έχει γίνει. Και πρέπει από εδώ και πέρα να αλλάξουμε πολιτική, να αλλάξουμε πρόσωπα, ούτως ώστε να πάμε παρακάτω και να διεκδικήσουμε αυτά που αναλογούν και πρέπει να πάρει η Κρήτη. Μάλιστα. Φαντάζομαι, κύριε Κλάου, θέλετε να απαντήσετε σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο κύριος Βουλγαράκης και μου δίνει την πάσα για να σας κάνω και τις επόμενες ερωτήσεις, τόσο ό,τι έχει να κάνει με την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, φυσικά, που είναι μια μεγάλη συζήτηση, όσο ό,τι έχει να κάνει και με τη συνέργεια λοιπόν αυτή που βλέπουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο του κυρίου Αρναουτάκη. Μάλιστα, ήσασταν στην αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου τα τελευταία χρόνια και ενώ αναλάβατε, δεν κάνω λάθος, τη θέση του κυρίου Φιλιππίου, ο οποίος πήγε στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η μετάβαση από την αντιπολίτευση, από την κριτική, στην συνέργεια και στη σύμπραξη? Είναι πολλά τα θέματα. Να πω πρώτα μια κουβέντα για την απορρόφηση. Ξέρετε, τα πήγαινα και εκεί. Όταν μένουν έργα, ας το πω λίγο χοντρικά, από το προηγούμενο ΕΣΠΑ ανολοκλήρωτα και περνάνε στο επόμενο, αυτοί που τα κουβαλούν ανολοκλήρωτα μοιάζουν να έχουν καλύτερη θέση, αυτό που λέει ο κ. Βουλγαράκης, δέκατη από δεκάτη τρίτη θέση, μοιάζουν να έχουν καλύτερη θέση επειδή ακριβώς έχουν έργα που τα κουρώνουν την προηγούμενη φορά ανολοκλήρωτα. Όταν ολοκληρώνεις τις δουλειές σου και αρχίζεις κάτι καινούριο, είναι λογικό να αρχίζοντας να είσαι χαμηλά. Σημασία έχει όταν τελειώσεις σε ποια θέση είσαι. Και είναι παντήνως γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά έργα στην Κρήτη και ειδικά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και τα μεγάλα έργα υποδομών μετά από δεκαετίες έχουν μπει μπροστά και προχωράνε. Δηλαδή, για να θέσω και ένα ερώτημα έτσι να προχωρήσουμε τη συζήτηση, είμαστε χαμηλά στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, γιατί υπάρχουν έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, έργα τα οποία, ή μάλλον όχι, έχετε ολοκληρώσει έργα και τώρα έχουν ξεκινήσει κάποια? Τα έργα που τούτη τη στιγμή μετράμε είναι αυτά τα που έχουν ενταχθεί στο καινούριο, χοντρικά λέμε, ΕΣΠΑ, δεν κουβαλάμε από προηγούμενα μεγάλα τέτοια έργα, ως εκ τούτου δεν έχουμε βοήθειες, ας πούμε, από τις προηγούμενες περιόδους για να παίρνουμε καλύτερη θέση. Αυτό όμως είναι ένα στατιστικό στοιχείο που αναφέρεται για να κρύψει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, ότι τα μεγάλα έργα, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, μεγάλες παρεμβάσεις και, για να πω, θέματα που αγγίζουν μόνο την περιφέρεια Κρήτης, 35 εκατομμύρια για την ασφάλεια του οδικού δικτύου εκτός του βόρειου οδικού άξονα, του υπόλοιπου οδικού δικτύου, είναι ένα τεράστιο έργο. Πάρα πολλά έργα που αφορούν περιβαλλοντικά, όπως είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί, πολλά έργα που αφορούν τις διανοίξεις των δρόμων, πολλά έργα που αφορούν τον αθλητισμό. Δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτό γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Και ένα ερώτημα είναι το τι κάναμε αυτά τα χρόνια μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς πραγματικά ήμασταν αντιπολίτευση. Ήμασταν ελάσσον αντιπολίτευση και από την άλλη μεριά ήμασταν μια παράταξη που είχαμε μια αναφορά στην κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι αυτό που καταφέραμε είναι να ξεπεράσουμε αυτό το σχήμα το δύσκολο και να γίνουμε χρήσιμοι. Θα ήθελα να πω στον κύριο Βουλγαράκη ότι τα πιο πολλά θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο περνούσαν με ομοφωνία και κάποιες αρνητικές ψήφοι ήταν σε ένα γενικότερο πολιτικό επίπεδο αρχών και όχι για το συγκεκριμένο τις πιο πολλές φορές. Και η παράταξη της δεξιάς επίσης συμφωνούσε τις πιο πολλές φορές. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στον επικεφαλής της, στον Ζαχαρία τον Κεφαλογιάννη, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη προσωπική, δημοκρατική στάση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την οποία στάση αυτή δεν την άντεξε η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι η παράταξη, δεν την άντεξε η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω λοιπόν ότι καλά πηγαίναμε όλοι μαζί και συμβάλλοντας με τις συμφωνίες και με τις διαφωνίες μας προχωράγαμε τις δουλειές μια χαρά
και θα τις προχωρήσουμε και από εδώ και πέρα. Να βάλουμε μια ανατελεία, κύριε Κλάδο, για να απαντήσει και ο κύριος Βουλγαράκης και να τα πηγαίνουμε θέμα-θέμα για να διευκολύνουμε τη συζήτηση. Όπως το λέω καθαρά, εσείς, κύριε Βουλγαράκη. Τώρα στο τέλος ελέγχθη ότι η Νέα Δημοκρατία, εκπροσωπούμε προφανώς από τον κύριο Κεφαλογέννη, συμφωνούσε σε πολλά θέματα κτλ. Το θέμα είναι τι διεκδίκησε και τι πήρε η περιφέρεια. Το αν συμφωνούσε ή δεν συμφωνούσε στα μικροθέματα τα οποία υπήρχαν στο Συμβούλιο, και εγώ θα συμφωνήσω αν κάποιο θέμα θεθεί και είναι προς το συμφέρον της Κρήτης. Η διεκδίκηση με ενδιαφέρει εμένα και αυτό δεν έγινε και δεν έγινε ποτέ. Και μιλάμε για 10 χρόνια με την ίδια αρχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία προφανώς θέλει να στηρίξει και καλά κάνει. Αυτό θα το εκτιμήσει ο κριτικός λαός. Τη σύμπραξη του ο Αρναουτάκης ουσιαστικά κρύφτηκε πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ κρύφτηκε πίσω από τον Αρναουτάκη. Δεν ανακοινώθηκε ποτέ επίσημα. Είναι λάθος, κύριε Βουλγαράκη, να υπάρχουν συνέργειες. Δεν λέω ότι είναι λάθος. Να το ανακοινώσουν επίσημα. Λέει η παράταξη ΤΑΔΕ συνεργάζεται με την παράταξη ΤΑΔΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε πουθενά. Δεν υπήρχε πουθενά. ΣΥΡΙΖΑ λέξη δεν υπήρξε. Η παράταξη πρώην Κριτσοτάκη, δεν θυμάμαι το όνομά τη τώρα, συνεργάζεται με την παράταξη του Αρναουτάκη. Αυτό ανακοινώθηκε. Αλλά πρέπει αυτό να ξέρει ο κόσμος και πρέπει να το πούμε και θα το λέμε συνέχεια ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Αρναουτάκης εκπροσωπεί την κυβερνητική πολιτική στην Κρήτη. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Ξεκάθαρα πράγματα και να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Αν εκλεγεί όμως ο κύριος Μαρκογιαννάκης, μισό λεπτό, να θέσω και εγώ ένα ερώτημα. Αν εκλεγεί ο κύριος Μαρκογιαννάκης Περιφερειάρχης και έρθει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, προφανώς. Θα εκπροσωπεί την κυβερνητική πολιτική ο κύριος Μαρκογιαννάκης λοιπόν στην Κρήτη? Όχι βέβαια. Δεν είναι ανεξάρτητο κομμάτι αυτό. Εμείς κατεβαίνουμε για να διεκδικήσουμε ό,τι δικαιούται, το προείπα κιόλας. Κατεβαίνουμε για να διεκδικήσουμε ό,τι δικαιούται η Κρήτη να πάρει και που μέχρι σήμερα δεν το έχει πάρει. Mm-hmm. Μιλάμε για το ΒΟΑΚ. Κάθε χιλιόμετρο θα εγγενιάζομαι και θα κόβομαι κορδέλες. Έλεος. Η γέφυρα στο Χαμέζι, αν δεν κάνω λάθος, εγγενιάστηκε προχθές μετά από 16 χρόνια. Τι γινόταν τα 16 έργο χρόνια. Μεγάλο του ΣΥΡΙΖΑ κι αυτό. Αυτά τα 16 χρόνια τι είχε γίνει, θυμάστε? Δεν έχει γίνει τίποτα στην Κρήτη και γι' αυτό διεκδικούμε να έρθουμε. Τα τελευταία χρόνια γίνονται αυτά. Στην Κρήτη έχουν γίνει κάποια πράγματα, ελάχιστα, τα οποία όμως δεν αντιπροσωπεύουν το κομμάτι που έπρεπε να πάρει η Κρήτη και δικαιούται να πάρει από όλα τα προγράμματα και όπως βλέπω και στο ΕΣΠΑ προσπαθείτε να δικαιολογηθείτε για το ότι δεν απορροφήθηκε, αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία. Οι αριθμοί διαψεύδουν ό,τι και αν πείτε. 250 από 263, 10 από 13. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να ακούσει και να εκτιμήσει το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Και υπήρξε η εντύπωση ότι η παρούσα Περιφερειακή Αρχή ήταν η κατάλληλη για απορρόφηση κονδυλίων. Τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Όσον αφορά τα μεγάλα έργα, εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες μελέτες. Να πω ένα παράδειγμα. Δεν είναι μόνο ο βόρειος ο δικός άξονα, γιατί να αδικούμε δηλαδή τον νότιο? Υπάρχει τίποτα για τον νότιο? Κουβεντιάζεται καθόλου? Δεν κουβεντιάζεται τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Ούτε καν μελέτη δεν υπάρχει. Συγνώμη. Ούτε καν μελέτη. Έστω μια μελέτη να κάνουμε, αδερφέ. Η περιφέρεια είναι υποχρεωμένη και είναι αρμοδιότητά τη. Προσέξτε. Είναι αρμοδιότητα τη περιφέρεια να το κάνει αυτά. Λοιπόν, δεν είναι του Υπουργείου. Βάζετε τον νότιο δικό άξονα Κρήτη. Και τον νότιο, βεβαίως. Κύριε Κλάδο, πάνω σε αυτό. Να τα προχωράμε σημείο-σημείο, λοιπόν. Ναι, μπαίνουν πολλά ζητήματα. Κοιτάξτε. Ο κύριος Πύρινης όταν ήρθε μαζί με τον Περιφερειάρχη ανακοίνωσαν το πώς θα γίνει ο βόρειος οδικός άξονας 10 μέρες πριν τις εκλογές. Και συγχρόνως. Αυτά είναι προεκλογικά, κομφόλιγες προεκλογικές είναι αυτές τώρα. Και όλα αυτά, ακόμα και το Καστέλι που λένε ότι θα πέρασε από τη Βουλή, τώρα βρήκανε την ώρα να το περάσουν. Τόσα χρόνια δεν υπήρχε. 4 χρόνια είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Δεν ήρθε σήμερα. Εσείς πόσα χρόνια ήσασταν? 15, 30, τι 50. Τι κάνατε? Εγώ αναγνωρίζω τα λάθη της παράταξής μας. Αλλά μην μας λέτε ότι εσείς θα τα φτιάξετε όλα τώρα που πάμε για εκλογές. Πρέπει να μάθετε και ήδη φαίνεται ότι χάνετε. Μαζί με την ανακοίνωση του πώς θα γίνει ο ΒΟΑΚ, ανακοινώθηκε επίσης από τους δύο, Σπύριδη και Αρναουτάκη, ότι θα ξεκινήσει μια συνολική μελέτη μαζί, συνολικά, που θα δει όλο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Κρήτης, δηλαδή νότιους οδικούς άξονες και σύνδεση με τους βόρειους οδικούς άξονες, ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ προς τη Σιτία. Όλο αυτό είναι πράγματι μια μελέτη που λείπει τόσα χρόνια, το ξέραμε ότι χρειάζεται αυτή η μελέτη,
Αλλά δεν είχε γίνει τόσα χρόνια. Τώρα λοιπόν θα γίνει. Λοιπόν. Επιτέλους θα γίνει. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, γιατί ακούστηκαν πολλά. Κύριε, συγγνώμη. Θα το πείτε. Ο κύριος Αρναουτάκης στην παράταξή του. Κύριε Κλάδο, επιτρέψτε μου, είναι θέμα καθαρά τηλεοπτικού χρόνου. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για λόγο στον κύριο Κλάδο, γιατί θέλει να απαντήσει. Θα σας τη δώσω το χρόνο. Λίγο υπομονή. Πάμε στη διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για να συνεχίσουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση με τον κύριο Μιχάλη Κλάδο, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο Κρήτη Ζωή μας, του Σταύρου Αρναουτάκη, και τον κύριο Καλέργο Βουλγαράκη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό Η Κρήτη Μπροστά, του κυρίου Μάρκο Γιαννάκη. Κύριε Κλάδο, σας υποσχέθηκα πριν πάμε στη διαφημίσεις ότι ο λόγος θα είναι σε εσάς. Θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση στον κύριο Βουλγαράκη, σας ακούμε. Ήταν για τη συγκρότηση της μεγάλης αυτής παράδοξης που συγκροτήσαμε Κρήτη Ζωή μας. Πραγματικά συμφωνήσαμε και συμπορευτήκαμε δύο παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου του κυρίου Αρναουτάκη και η παράταξή μας που ήταν μικρή παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, αλλά στην παράταξη Κρήτη η Ζωή μας συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από πολύ διαφορετικούς χώρους, έτσι ώστε με την διακήρυξη που έχουμε βγάλει και με το πρόγραμμα που αναμένεται θα δείτε ότι πολλοί μπορούν να μπουν σε μία κήτη κοινή, να παλέψουν για τα συμφέροντα της Κρήτης, να φτιάξουμε το νησί μας τέτοιο που να το ζηλεύουν. Ο πολίτης πρέπει να προσέλθει στις κάλπες και να επιλέξει εκείνους τους ανθρώπους και εκείνη τη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου που τον εκπροσωπεί, που θέλει να προχωρήσει τα πράγματα μπροστά. Γνώμη μου είναι ότι μπροστά σημαίνει με μέτρο τον άνθρωπο, με μέτρο την προστασία mm-hmm. του περιβάλλοντος. Είστε, κύριε Κλάδο, διατεθειμένοι, η παράταξή σας είναι διατεθειμένη να συγκρουστεί εφόσον χρειαστεί λοιπόν με την κεντρική διοίκηση. Είναι κάτι το οποίο σας προσάπτουν από ό,τι καταλάβαμε την παράταξη του κυρίου Μάρκο Γιαννάκη. Το ίδιο θα ρωτήσω βέβαια και τους ίδιους. Είπε ο κύριος Βουλγαράκης πριν να σπάσουμε αυγά. Είστε διατεθειμένοι λοιπόν εσείς να σπάσετε αυγά? Κατά τη γνώμη μου, η περιφέρεια δεν είναι μόνο για να διεκδικεί. Πρέπει να διεκδικήσει συνολικά, να πάρει πόρους και αρμοδιότητες και όχι να ζητιανεύει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε ακούσει την εξής κριτική. Αν ήσασταν στη Βουλή, αυτό είναι μια προσωπική κριτική σε μένα, αλλά εγώ εκπροσωπούσα την παράταξή μου εκείνη τη στιγμή, έτσι θα ψηφίζατε? Ήταν μια κριτική που έλεγε ότι δεν ψηφίσαμε κατά τον τρόπο που θα ψήφιζε το κόμμα μας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα ήταν. Εννοείται με στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι δεν ψηφίσατε βάσει του πώς ενδεχομένως ήταν η γραμμή. Σε κάποια ζητήματα ξέρετε, πρέπει να κοιτάζουμε, και αυτό είναι η ανεξαρτησία, να κοιτάζουμε από το σημείο που βρισκόμαστε. Όταν είμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρέπει να κοιτάμε από το σημείο αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Κρήτη. Αν είμαστε στη Βουλή, να κοιτάζουμε από τη Βουλή. Αλλιώς δεν χρειάζονται όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται Δήμος, Περιφέρεια, Βουλή. Θα είχαμε μόνο τη Βουλή, θα είχαμε μόνο τα μεγάλα κόμματα, ας πούμε, που κυβερνούν και θα κάνανε τα κουμάντα. Έχουμε αυτό τον δημοκρατικά, αποκεντρωτικά τρόπο να διοικούμε στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα, διότι ακριβώς κάθε σημείο έχει τη δική του θέση στα προβλήματα και πρέπει να τη σεβόμαστε. Κατά τη γνώμη μας, αυτό σημαίνει ανεξαρτησία. Έχουμε αποδείξει ότι αυτή την ανεξαρτησία την σεβόμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε. Μάλιστα, ανεξαρτησία λοιπόν, κύριε Βουλγαράκη, λέει ο κύριος Κλάδος. Καταλαβαίνω ότι διαφωνείτε μάλλον. Προφανώς διαφωνώ, δεδομένου ότι το κόμμα που κυβερνά σήμερα ταυτίζεται με τις απόψεις του κύριου Κλάδου και βάλανε και στο ίδιο κανάλι και τον κύριο Αρναουτάκη. Προφανώς λοιπόν, όσο θα κυβερνά τουλάχιστον ΣΥΡΙΖΑ και αν έχει την τύχη ο κύριος Αρναουτάκης να είναι, θα ακολουθεί στην ίδια πολιτική και θα κάνει αντιπολίτευση στην όποια άλλη κυβέρνηση που όπως φαίνεται θα έχουμε την επόμενη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω εγώ για τη δική μας την παράταξη, ότι σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε αποφασίσει ότι μπορούμε και θα συγκρουστούμε με οποιονδήποτε είναι αυτός που θα κυβερνάει αύριο την Ελλάδα. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτό το παραδέχονται όλοι, αλλά από εκεί και πέρα οι ψήφοι και οι κάλποι είναι κοντά και θα αποδείξουν τα του λόγου του αληθές. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μαρκογιαννάκης μαζί με την παράταξη την οποία εκπροσωπεί
θα διεκδικήσει να πάρει αυτό που αναλογεί και πρέπει να έχει η Κρήτη από την κεντρική εξουσία, που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Απλά διαχειριζόμαστε κάποια κονδύλια, μοιράζομαι σε συλλόγους, σε σωματεία κτλ. Κάνουμε δημόσιες σχέσεις άριστες. Εκεί βγάζω το καπέλο στην παρούσα αρχή. Αλλά αυτό δεν φτάνει για την Κρήτη. Το δρόμο της Μεσαράς πολύ καλά γνωρίζετε ότι θα τον φτιάξουμε, το φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε και όλα άφτιακτος είναι και δεν μπορείτε να φτιαχτεί κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι λέω, να είστε σίγουροι. Ναι, βάζετε και άλλα θέματα τώρα στη συζήτηση. Από εκεί περνάω κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκύριακο που πάω προς τη Μεσαρά, περνάω από εκεί και ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Το έργο αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει στις προθεσμίες. Μακάρι τουλάχιστον να μην πάρουν τα λεφτά πίσω, εγώ το εύχομαι. Γιατί ξέρετε, θα είναι απώλεια για όλους μας. Αυτό δεν το συζητάμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς επαναλαμβάνω ότι είμαστε εδώ. Εάν προτιμήσει το ψηφοδέλτιό μας ο κριτικός και το στηρίξει, να διεκδικήσουμε και να πάρουμε είτε το θέλουν, είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει, όποια κι αν είναι κυβέρνηση. Και το λέω εγώ που ήμουν πρόεδρος της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, θα συγκρουστούμε και με τη Νέα Δημοκρατία, εάν αυτό είναι και επιβάλλει το συμφέρον της Κρήτης. Μάλιστα. Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι ο αυτοδιοικητικός διάλογος μόνο να δώσει μπορεί και στον κόσμο που μας παρακολουθεί και επιλέγει τι θα ψηφίσει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.